στο βήμα για την κεντρική προεκλογική ομιλία τη Γενική Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, συντρόφισσα Αλέκα Παπαρίγα. Αυτή η συγκέντρωση δείχνει την αποφασιστικότητα των κομμουνιστών, των φίλων του κόμματος, για δυνατό Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, το λαό στη Βουλή. Αποδείχνει ότι υπάρχει και θα υπάρξει ακόμα μεγαλύτερη δυναμική, συνέχεια πηγαίνοντας κόντρα στο ρεύμα. Το ΚΚΕ πρέπει να στηριχθεί περισσότερο, να γίνει πιο γερό και δυνατό, για να μην νικήσει το ρεύμα του φόβου, της αυταπάτης. Οι επόμενες μέρες, οι επόμενοι μήνες θα είναι εξαιρετικά κρίσιμοι για το λαό. Εργάτη, άνεργε, αυτοαπασχολούμενε, νέα, αγρότη, συνταξιούχοι, γυναίκες, ακυρώστε τα σχέδια των εκμεταλλευτών και των κομμάτων τους που θέλουν να αποδυναμώσουν ακόμα και να απαλλαγούν από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Για πιο ισχυρό ταξικό κίνημα στους τόπους δουλειάς, σε όλους τους κλάδους, στις συνοικίες και στα χωριά. Για να βάλουμε εμπόδια στην αντιλαϊκή πολιτική και να νικήσει ο λαός. Τι σημαίνει νίκη του λαού? Να απαλλαγεί οριστικά από το ζυγό των μονοπωλίων, από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι η πραγματική νίκη και η απελευθέρωση του λαού. Το ισχυροποιημένο, δυνατό και πάντα βαδίζοντας κόντρα στο ρεύμα Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, στηριγμένο στο λαό, μπορεί να βάλει στο κοινωνικό και πολιτικό περιθώριο το φασιστικό μόρφωμα της Χρυσής Αυγής. Θα ανατρέψουμε τα σχέδια της άρχουσας τάξης να χρησιμοποιήσει τη Χρυσή Αυγή για να εξισώσει το φασισμό με τον κομμουνισμό. Μια εξίσωση που δεν στρέφεται μόνο κατά του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Στρέφεται καθ' ολοκληρία κατά του λαού. Σήμερα, σε συνθήκες βαθιάς κρίσης, ετοιμασίας ενός νέου πολέμου κατά της Συρίας και του Ιράν, πολύ πιθανόν μετά τις αμερικανικές εκλογές, χρειάζεται ακόμα περισσότερο ένα ισχυρό Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας στη Βουλή και το λαό. Ο λαός έχει ζήσει αρκετές φορές σε κλίμα ανάτασης και ελπίδας. Έχει ζήσει πολλές φορές την ελπίδα του ότι είναι παραμονές μιας πολυπόθητης αλλαγής από μια νέα κυβέρνηση, από ένα νέο κυβερνητικό σχήμα. Όμως, πολλές φορές αυτές οι ελπίδες έχουν διαψευστεί ιχτρά. Βεβαίως, ο λαός με την πάλη του κατάφερε να αποσπάσει ορισμένες κατακτήσεις. Και μάλιστα εμείς ως κόμμα και ο λαός έχουμε πείρα και πώς αποσπώνται οι κατακτήσεις με σκληρούς αγώνες και πώς περιφρούνται οι κατακτήσεις. Όμως, αυτές οι κατακτήσεις που με κόπους, βάσανα και με αίμα πέτυχε ο λαός, άρχισαν σταδιακά και ακόμα πιο γρήγορα στη συνέχεια να ανατρέπονται, με αρχή τη συνθήκη του Μάστριχτ, ύστερα την περίοδο προετοιμασίας ένταξης της Ελλάδας στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση. Από κανέναν αγώνα, μικρότερο ή μεγαλύτερο, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας δεν έλειψε και κανείς δεν μπορεί να ισχυριστεί κάτι τέτοιο. Επομένως, ο λαός έχει πολλές αποδείξεις για να βγάλει συμπέρασμα ότι το κλίμα της ελπίδας δεν αντιστοιχεί πάντα στις πραγματικές εξελίξεις. Και να θυμίσουμε ακόμα ότι η απογοήτευση από τα μεγάλα λόγια συνήθως οδηγεί σε συντηρητική αναδίπλωση. Γι' αυτό και στο παραπέντε της εκλογικής αναμέτρησης
Τα θυμίζουμε όλα αυτά. Καθώς υπάρχει κίνδυνος στις 17 του Ιούνιου, αντί να γίνει ένα βήμα μπρος, να γίνει ένα βήμα πίσω. Το βήμα μπρος, εκτός των άλλων, κρίνεται και από την εκλογική δύναμη του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Και αυτοί που θέλουν να θωρακίσουν την ανταγωνιστικότητα του ευρώ, αλλά εκείνοι που θέλουν και εκείνοι που θέλουν τη διάλυση της ευρωζώνης για λογαριασμό του κεφαλαίου, έχουν κάθε συμφέρον να θέλουν μια αδύναμη παρετημένη πρωτοπορία. Μια είναι η απάντηση. Όσα και να κάνουν, εμείς δεν υποχωρούμε. Δεν λυγίζουμε. Πάμε κόντρα στο ρεύμα της υποταγής. Δεν πρόκειται να αλλάξει τη ζωή του λαού ούτε η κεντροδεξιά, ούτε η κεντροαριστερά. Αυτό που έχει σημασία είναι ο λαός να μείνει όρθιος, να οργανωθεί, να αντεπιτεθεί, με εμπνευστεί το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας και τις ριζοσπαστικές δυνάμεις που βαδίζουμε μαζί, που υπάρχουν μέσα στο λαό. Κανένας δεν πρόκειται να σώσει το λαό ως επίδοξος σωτήρας. Τη Νέα Δημοκρατία και τον Πασόκ τους ξέρουμε καλά. Τους έχει ο λαός δοκιμάσει, δεν άλλαξαν παρά την ήττα στις εκλογές και βεβαίως δεν πρόκειται να αλλάξουν στις 18 του Ιουνίου. Είμαστε όμως υποχρεωμένοι και με αίσθημα ευθύνης να προειδοποιήσουμε ότι δεν πρέπει να έχετε εμπιστοσύνη και στο ΣΥΡΙΖΑ, όσο κι αν η άνοδός του είναι αλήθεια γέννησε απότομα νέες ελπίδες. Αυτό σας το λέμε με το χέρι στην καρδιά. Αν και ξέρουμε ότι αρκετοί εργαζόμενοι επιμένουν στις επιφυλάξεις τους για μια τέτοια εκτίμηση που έχουμε. Και το θέμα είναι ότι αν επιμείνουν και στην κάλπη θα μας θυμηθούν και μάλιστα όχι ύστερα από χρόνια, αλλά αρκετά σύντομα. Το σύνθημα, αυτό το σύνθημα που ακούγαμε στις αρχές του 1981, «Απόψε πεθαίνει η δεξιά, στις 18 σοσιαλισμός», το θυμάστε αυτό το σύνθημα, έχει αντικατασταθεί από το σιριζέικο σύνθημα «Πέθανε ο δικοματισμός, ήρθε η ώρα της αριστεράς». Η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ εμφανίζει την πιθανή έλευσή του στην κυβέρνηση ως ειρηνική επανάσταση, ως κοσμογονική αλλαγή, σαν να μην υπάρχει βαθιά κρίση και αβέβαιες, εντελώς αβέβαιες, αντικειμενικά εξελίξεις. Και το ερώτημα είναι, δεν τις βλέπει ή δεν θέλει να τις δει? Δεν είναι τυχαίο ότι ο πρόεδρος του ΣΕΒ, του Συνδέσμου Ελλήνων Βιομηχάνων, κατά τη διάρκεια των διερευνητικών εντολών δήλωσε ότι πρέπει να γίνει κυβέρνηση και μάλιστα με τη συμμετοχή, όπως είπε, του αντιμνημονιακού ΣΥΡΙΖΑ. Όπως δεν είναι τυχαίο ότι με άλλη γλώσσα μιλάει αυτό το μήνα μέσα στην Ελλάδα και με άλλη γλώσσα μίλησε με τους πρεσβευτές των χωρών του G20 που συνεδριάζει την ίδια μέρα που εμείς έχουμε εκλογές. Νομίζουμε ότι δεν έχουμε άδικο που ενοχληθήκαμε, θυμώσαμε όταν ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ με εξαιρετικά λαζονικό ύφος έφτασε να παραλληλήσει το κίνημα της Εθνικής Αντίστασης, το ΕΑΜ και τον ΕΛΑΣ που πάλεψαν την πείνα, που έδωσαν τη μάχη της σοδειάς και απελευθέρωσαν την Ελλάδα με τον ενδεχόμενο σχηματισμό κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ και τα ταύτισε με αυτή την εποπία του ελληνικού λαού και της Εθνικής Αντίστασης. Του ΣΥΡΙΖΑ που αλλάζει θέση σαν τα ποκάμισα και που δεν πρόκειται να απαλλάξει την Ελλάδα από τα δεινά της καπιταλιστικής κρίσης αλλά και της καπιταλιστικής ανάπτυξης που θα συνοδεύεται από μόνιμη λιτότητα, από παρατεταμένη έως και μόνιμη ανεργία. Βεβαίως όλα τα άλλα κόμματα ποντάρουν ειδικά στους νέους και τις νέες με τη βοήθεια των σοου, του μάρκετινγκ αλλά και του αντικομμουνισμού προκειμένου να πάρουν την ψήφο τους. Το αστικό πολιτικό σύστημα όμως σάπιζε για τα καλά. Το νέο για μας και πάνω απ' όλα για τη νέα γενιά το αντιπροσωπεύει
η θέληση, η δίψα, η μαχητικότητα για ανατροπή αυτού του σάπιου πολιτικού συστήματος εκβάθων. Σε αυτό το δρόμο είμαστε βέβαιοι ότι θα συναντωθούμε με τους νέους και τις νέες. Γιατί σε αυτό το δρόμο υπάρχει πραγματική ελπίδα. Που υποφέρει να αναλογιστεί, να σκεφτεί πολύ σοβαρά το εξής ζήτημα. Δεν διανύουμε περίοδο καπιταλιστικής ανάπτυξης όπως τη ζήσαμε στα χρόνια της μεταπολίτευσης. Διανύουμε περίοδο βαθιάς οικονομικής καπιταλιστικής κρίσης στην Ελλάδα και στην Ευρωζώνη. Πράγμα που σημαίνει ότι ένα βήμα πίσω στον αγώνα και στην κάλπη μπορεί να οδηγήσει το λαό σε ένα πισωγύρισμα και μάλιστα σε ήττα, προσωρινή, αλλά σε τέτοιες συνθήκες ούτε προσωρινή ήττα χρειάζεται. Ο καπιταλισμός στην Ευρώπη ό,τι είχε να δώσει το έδωσε. Τώρα θα τα παίρνει, θα τα ξαναπαίρνει πίσω. Είναι κυριολεκτικά σε παρακμή. Το πραγματικό δίλημα λοιπόν για το λαό, κατά την δική μας γνώμη και βεβαιότητα, είναι λαϊκή αντεπίθεση ή εσωτερική υποτίμηση και χρεοκοπία. Προειδοποιούμε λοιπόν τι μπορεί να συμβεί, ώστε ο λαός να έχει την απαραίτητη προετοιμασία να παρέμβει, να μην χάσει πολύτιμο χρόνο, και προπαντός θέλουμε να προλάβουμε και την φοβία αλλά και τις επικίνδυνες αυταπάτες. Πρώτο ενδεχόμενο: να δρομολογηθούν και τελικά να συμφωνηθούν υπερεξουσίες στην Κομισιόν, ώστε να εφαρμοστεί ακόμα πιο αποτελεσματικά και ενιαία για τα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης η αντιλαϊκή κοινοτική στρατηγική. Σε ποια ζητήματα? Σχετικά με μισθούς, συντάξεις, εργασιακά δικαιώματα, φορολογικό και εξωτερική πολιτική. Υπερεξουσίες που εκτός των άλλων θωρακίζουν το αστικό πολιτικό σύστημα κάθε χώρας απέναντι στο λαϊκό κίνημα, στοχεύοντας ταυτόχρονα στον ανταγωνισμό των ευρωπαϊκών καπιταλιστικών κολοσσών. Δεύτερο ενδεχόμενο: να δυναμώσουν φυγόκεντρες δυνάμεις. Και το δυνάμωμα αυτών των φυγόκεντρων δυνάμεων έχει βάση, γιατί μεγαλώνει η απόκληση των συμφερόντων του γερμανικού, του γαλλικού, του ιταλικού και του ισπανικού μεγάλου κεφαλαίου, καθώς βαθαίνουν οι συνέπειες της ανισόμετρης ανάπτυξης. Επομένως, είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο να οδηγηθεί η Ελλάδα σε αποχώρηση από τη σημερινή Ευρωζώνη. Πόσο είναι προετοιμασμένος ο λαός για μια τέτοια εξέλιξη? Εμείς ως κόμμα είμαστε αρκετά προετοιμασμένοι. Και κάθε ώρα που περνάει θα προετοιμαζόμαστε όσο μπορούμε καλύτερα. Αλλά δεν εξαρτάται μόνο από μας, γιατί όλα τα άλλα κόμματα καθόλου δεν προετοιμάζουν τον λαό. Αντίθετα, ή τον τρομοκρατούν να σκύψει το κεφάλι ή του καλλιεργούν φοβερές και εξαιρετικά επικίνδυνες αυταπάτες. Και με την ευκαιρία θέλουμε να ξεκαθαρίσουμε τι εννοούμε εμείς λαϊκή αντεπίθεση. Δεν εννοούμε γενικά και αφηρημένα και απλά αγώνες, αγώνες, αγώνες. Εννοούμε βεβαίως το έδαφος των αγώνων και με λείπασμα τους αγώνες, κάτι πολύ πιο ανώτερο. Κοινωνικοπολιτικό μέτωπο, κοινωνικοπολιτική συμμαχία ως κίνημα που θα εκφράζεται στην οργάνωση στους τόπους δουλειάς. Λαϊκή συμμαχία με άμεση δράση για τα πιεστικά προβλήματα, αλλά και με αίτημα, ουσίας αίτημα και με έμπρακτες μορφές πάλι σε αυτό να υλοποιείται την κρίση να πληρώσει το κεφάλαιο.
πάλι για φιλολαϊκή διέξοδο που αυτή ταυτίζεται. Εκεί πρέπει να κατευθύνεται. Στην κοινωνικοποίηση των μονοπωλίων, την αποδέσμευση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη μονομερή διαγραφή του χρέους, δηλαδή να κατευθύνεται προς τη λαϊκή εξουσία. Ακόμα και αν σχηματιστεί μια ισχυρή κυβέρνηση κοινοβουλευτικά, με πυρήνα τη Νέα Δημοκρατία ή τον ΣΥΡΙΖΑ, ή όπως και αν ονομάζεται, έχουν βρει τώρα διάφορες λέξεις. Οικουμενική, εθνικού στόχου. Τώρα άκουσα ότι ο κύριος Βενιζέλος πρότεινε να μην υπάρξει διαδικασία εντολών, την άλλη μέρα να υπάρξει αυτόματα μια κυβέρνηση της συνευθύνης. Ό,τι θέλετε, δίπλα στο κυβέρνηση μπαίνουν διάφορα ονοματεπώνυμα. Εμείς το ξεκαθαρίζουμε. Όποια κυβέρνηση και γίνει, η πολιτική ρευστότητα και η πολιτική αστάθεια θα δυναμώσει, και όχι μόνο στην Ελλάδα. Οι κυβερνήσεις θα ανεβοκατεβαίνουν και πιθανόν να μην σχηματίζονται και εύκολα. Άλλωστε μια γεύση πήραμε τώρα το Μάη. Οι εργαζόμενοι δεν πρέπει να φοβηθούν την πολιτική αστάθεια όταν αυτή εκφράζει την αδυναμία του πολιτικού συστήματος μπροστά σε ένα ισχυρό ανερχόμενο λαϊκό κίνημα, μπροστά σε μια ισχυρή ανερχόμενη κοινωνική λαϊκή συμμαχία που παλεύει εναντίον των μονοπωλίων, εναντίον των δεσμεύσεων από τον υπεριαλισμό. Αντίθετα, σε τέτοιες συνθήκες ο λαός πρέπει να αξιοποιεί αυτή την πολιτική ρευστότητα και την πολιτική αστάθεια και να ετοιμάζεται να πρωταγωνιστήσει στις εξελίξεις. Και μάλιστα είναι μεγάλη ευκαιρία να μπουν νέες δυνάμεις στο προσκήνιο. Όλα τα κόμματα, από τη Νέα Δημοκρατία ως το ΣΥΡΙΖΑ, είναι δεσμευμένα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αφού λένε ότι πάσης θυσίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και επομένως η κύρια κατεύθυνσή τους είναι να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους. Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει μεγάλα λόγια για το μνημόνιο. Μάλλον τα έλεγε μέχρι τις 6 του Μάη. Τώρα ξέχασε την ακύρωσή του και υποστηρίζει και δηλώνει ότι θα κάνει πολιτική καταγγελία, όχι νομική, και θεωρεί ότι η πολιτική καταγγελία γίνεται δια της ψήφου του λαού. Δεν χρειάζεται άλλη ενέργεια. Αφήστε πια που στην αντιμνημονιακή ψήφο λογίζεται τυπικά μέχρι και η φασιστική Χρυσή Αυγή που είναι εναντίον του μνημονίου. Η καταγγελία του μνημονίου πρέπει να είναι έμπρακτη και αυτή πρέπει να γίνει με νόμο μέσα από το Κοινοβούλιο. Αποδέχονται όλα τα κόμματα το χρέος και ο ΣΥΡΙΖΑ, αφού λένε ότι θα διαπραγματευτούν τη δανειακή συνθήκη. Αφού θα τη διαπραγματευτούν σημαίνει ότι δέχονται το χρέος και τα δάνεια. Και βεβαίως δανειακή συνθήκη σημαίνει μισθή, συντάξεις πείνας, μνημονιακή φόρη, βαρβαρότητα, συνεργασιακές σχέσεις κτλ. Αυτά όλα τα κόμματα, και για να μιλήσουμε για τους δύο πιθανούς πρωθυπουργούς, Σαμαράς ή Τσίπρας, τα εγγυώται επίσημα. Έχουν πολλά να δουν ακόμα τα μάτια μας και να σας πω, συνήθως πολλά μαθαίνονται και πληροφορούμαστε εκ των υστέρων. Μακάρι να έβγαινε η αλήθεια μπροστά στο λαό στην ώρα της. Αλλά με την ευκαιρία θα θέλαμε να βάλουμε έτσι ένα ερώτημα. Σε τι αποσκοπούσε σήμερα, σε τι αποσκοπεί μάλλον, η σημερινή γερμανική, προσέξτε, έκδοση των Financial Times, που κάλεσε το λαό να μην ψηφίσει Τσίπρα. Σε τι αποσκοπεί? Είναι ένα ερώτημα. Γιατί ξέρετε, τόσο τέτοια χοντράδα να την κάνουν δύο μέρες πριν τις εκλογές οι Γερμανοί, οι οποίοι άλλωστε μέχρι τώρα έχουν μιλήσει πολύ ανοιχτά για αυτό το θέμα. Μπερδεύονται τα πράγματα. Μην ξεχνάτε ότι υπάρχουν και αυτοί που θέλουν να βγάλουν την Ελλάδα από την Ευρωζώνη για λογαριασμό του κεφαλαίου. Εμείς δεν έχουμε καμιά σχέση με αυτούς. Εμείς άλλωστε μιλάμε για αποδέσμευση. Είναι λίγο περίεργα τα πράγματα. Από την πρώτη στιγμή το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας τόνισε ότι ο διαχωρισμός των πολιτικών δυνάμεων σε μνημονιακές και αντιμνημονιακές είναι παραπλανητικός. Το πρόβλημα και η ουσία είναι η καπιταλιστική κρίση. Αυτή έφερε το μνημόνιο και όχι το ανάποδο.
Τα αντιλαϊκά μέτρα άλλωστε που υλοποιούνται σήμερα, όχι μόνο ενάντια στον υλικό λαό αλλά και σε όλους τους λαούς της Ευρώπης, με μνημόνια ή χωρίς μνημόνια, είναι αποφασισμένα από τις συνόδους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από τη συνθήκη του Μάστριχτ, από την στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέχρι το 2020. Γι' αυτό εμείς για άλλη μια φορά θα το πούμε. Φιλολαϊκή ανάπτυξη μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν γίνεται. Καλούμε λοιπόν το λαό να δει καθαρά αυτό που συντελείται μπροστά στα μάτια του. Η άρχουσα τάξη με ένα τμήμα του πολιτικού κατεστημένου, καθώς συνειδητοποιεί ότι το δίδυμο Πασόκ Νέα Δημοκρατίας δεν έχει πέρασει πια, τρέχει και δεν φτάνει για να διαμορφώσει ένα νέο παραπλανητικό για το λαό πολιτικό σκηνικό. Ήδη χτίζεται με νέους ρυθμούς ένας νέος διπολισμός, με παλιά υλικά, ανάμεσα σε μια κεντροδεξιά παράταξη με πυρήνα τη Νέα Δημοκρατία και μια κεντροαριστερή παράταξη με πυρήνα αρχικά το ΣΥΡΙΖΑ. Η άρχουσα τάξη ξέρει τι κάνει. Δεν θέλει να συντριβεί η σοσιαλδημοκρατία. Γιατί η σοσιαλδημοκρατία, εδώ που τα λέμε, έχει δώσει επιτυχημένες εξετάσεις ως σήμερα στην άμβληση του ριζοσπαστισμού, στο κουμαντάρισμα του κινήματος. Και σου λέει, έχει και σημασία. Αν πάμε για χρεοκοπία, αν σκάσει η βόμβα της άναρχης χρεοκοπίας, πού είναι καλύτερα να σκάσει, σε ποια χέρια είναι καλύτερα να σκάσει. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει επιλογή λοιπόν, λόγω της στρατηγικής του, ως εναλλακτική λύση στην κυβερνητική διαχείριση. Όπως προηγούμενα είχαν επιλέξει το ΠΑΣΟΚ. Και με αυτή την έννοια το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, και με αυτή την έννοια, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας δεν μπορεί να στηρίξει ένα νέο ΠΑΣΟΚ. Δεν μπορεί να εξαπατηθεί ο εργαζόμενος λαός για μια ακόμη φορά. Διαβεβαιώνουμε η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ προς το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας για συνεργασία γίνεται μόνο για ψηφοθυρία. Αφού γνωρίζουμε ότι μας χωρίζει ουσιαστική προγραμματική διαφορά που δεν αφορά μόνο την προοπτική της λαϊκής εξουσίας, αφορά και το παρόν της 18 του Ιουνίου τι πρέπει να γίνει. Την ίδια ώρα που καλεί δίθεν για συνεργασία, στελέχη του διαδίδουν δεξιά και αριστερά ψέματα και φήμες για το κόμμα, για τη γραμμή του, την πολιτική του. Δεν θέλει σύμμαχό του το κουκουέ ο ΣΥΡΙΖΑ. Επιθυμεί ένα κουκουέ αποδυναμωμένο και μάλιστα εντελώς αποδυναμωμένο. Αν όχι και έξω από τη Βουλή, αλλά έστω αν είναι αποδυναμωμένο μέσα στη Βουλή, να είναι στην κυβέρνηση για να μην βγάζουμε άχνα. Το ίδιο έκανε και το ΠΑΣΟΚ, που ήθελε αδύναμο κουκουέ, και πότε άρχισε ιδιαίτερα να χτυπά το ΠΑΣΟΚ το κουκουέ. Όταν άρχισε να εγκαταλείπει αυτά τα περίφημα σοσιαλιστικά συνθήματα και αναδεικνύονταν σε κόμμα της εξουσίας του κεφαλαίου. Θυμίζουμε επίσης την πείρα της περίοδου 90-91, όταν έγινε προσπάθεια τις ίδιες τις δυνάμεις, αλλά και τα ίδια πρόσωπα, να αυτοδιαλυθεί το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας και να διαχυθεί στον τότε συνασπισμό της αριστεράς και της πρόοδου. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας δεν έχει καμία θέση σε κυβερνήσεις που δεν θα ανακουφίσουν το λαό από τα οξυμένα προβλήματα, που δεν οδηγούν σε φιλολαϊκή διέξοδο από την οικονομική καπιταλιστική κρίση. Καλούμε λοιπόν το λαό να προβληματιστεί για τη στάση που κρατάμε, για τη συγκεκριμένη στάση που κρατάμε, αν και είναι αλήθεια ότι ασκήθηκε και ασκείται πολύ μεγάλη πίεση προς το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Μας θέλουν σε μια τέτοια κυβέρνηση για να λένε στο λαό μετά τις εκλογές: βρε, μέχρι και το κουκουέ έβαλε νερό στο κρασί του, μη ζητάς τώρα εσύ πολλά. Δεν φιλοδοξούμε, και αυτό το τονίζουμε, να είμαστε μια ζωή αντιπολίτευση. Θα είμαστε στην αντιπολίτευση όσος χρόνος απαιτείται. Και αν θέλετε, δεν εξαρτάται από εμάς αυτό αποκλειστικά. Θα είμαστε στην αντιπολίτευση μέχρι να γίνει ο λαός πραγματικός πρωταγωνιστής, ώστε να κατακτηθεί με τα ίδια του τα χέρια η δική του εξουσία.